Αποτύχει, δε θρηνήσαμε θύματα στο Ρέθυμνο το απόγευμα του Σαββάτου, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από ύψος 10 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε στον παλιό εθνικό δρόμο Ρεθύμνου Χανίων, στην περιοχή Καμάρα, στο ύψος του χωριού Κούφη. Ο βράχος βρισκόταν στη μέση του οδοστρώματος, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν στην άμεση μετακίνησή του στην άκρη του δρόμου. Ο βράχος φαίνεται ότι αποκολλήθηκε από το σημείο που βλέπετε πίσω μας, παρέσυρε στο δρόμο του τα δέντρα και κύλησε στο οδόστρωμα χωρίζοντάς το στα δύο. Κάτοικοι των γύρω περιοχών εκφράζουν την έντονη ανησυχία και το φόβο τους, ανατριχιάζοντας τη σκέψη ότι τη στιγμή της πτώσης θα μπορούσε να περνάει από το δρόμο κάποιο όχημα, ειδικά δεδομένου ότι η ώρα που έλαβε χώρα το συμβάν είναι συχνής διέλευσης. Το περιστατικό ξυπνά μνήμες στους ρεθεμιώτες από την πτώση βράχου πάνω σε αυτοκίνητο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι πριν από λίγους μήνες και γύρει έντονο προβληματισμό. Μόνο το χτύπο άκουσα. Ο παιδιά και βγήκε ο πατέρας μου απάνω, κοίτανε την πέτρα και είχε πέσει κάτω. Και μου λέει ο πατέρας μου, μοίρα και δεν περνούσε, μου λέει κανείς να τον μισερώσει. Να περάσει κανένα μηχανάκι, κανένα αμάξι, κανένα οτιδήποτε μπορεί να περάσει. Και εσείς φοβάστε. Εντάξει, όσο να είστε και εσείς να είστε, θα φοβηθείτε. Αν το δείτε να πέσει στα πόδια σου μπροστά, θα φοβηθείτε. Είναι ανησυχητικό, είναι. Αφού να περνάω σε πλακός ο βράχος, να μοιάσουμε στο Κουρταλιώτικο. Το γεγονός δε ότι διανύουμε την τουριστική περίοδο εντείνει την αγωνία, καθώς η κίνηση στα σημεία είναι σημαντικά αυξημένη. Συνεπώς και οι πιθανότητες την επόμενη φορά να έχουμε κάποιον τραυματισμό περισσότερες. Πρόκειται για ένα δρόμο ο οποίος εξυπηρετεί πολλά χωριά βορειοανατολικά του Ρεθύμνου και από τον οποίο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Ίσως τώρα, ναι, που είναι τουριστική περίοδος, ναι, θα έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα. Λόγω τουρισμού τώρα είναι επικίνδυνα, γιατί έχει πολλή κίνηση. Το χειμώνα δεν έχει ο δρόμος, αλλά τώρα καλοκαίρι πάρα πολλή κίνηση. Και καλό είναι να έχουμε το νου μας. Οι κατολισθήσεις σε επίφοβα σημεία του νομού αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο των διερχόμενων οδηγών, οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και ταυτόχρονα οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να βρίσκονται σε επιφυλακή και να εστιάζουν στην πρόληψη.